Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Radio Super 99,5 από τα νέα μου δανειά Χαλκιδικής για όλο τον νομό και μέσω ίντερνετ σε όλη την Ιφίλη. Όπως είχα πει και στην αρχή της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, σήμερα στην Χαλκιδική βρίσκεται ο κύριος Υπουργός Εθνικής Ναυτιλίας, ο κύριος Κουρουπλής, ο οποίος είναι στο Άγιον, επισκέπτεται το Άγιον Όρος. Και αύριο θα εγκαινιάσει το λιμενικό φυλάκιο στην περιοχή Τρυπητής του Δήμου Αριστοτέλη. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου του Δήμου Αριστοτέλη, ο κύριος Γιάννης Δουλάκης. Καλησπέρα σας, κύριε Δουλάκη, τι κάνετε? Καλή εβδομάδα. Καλησπέρα σας, κύριε Γόδοπλε. Καλή εβδομάδα. Δόξα τω Θεώ, είμαι καλά, εσείς? Δόξα τω Θεώ. Κύριε Δουλάκη, αύριο θα είναι εκεί ο Υπουργός, όπου θα εγκαινιάσει το λιμενικό φυλάκιο στην περιοχή της Τρυπητής. Για τους ακροατές, η Τρυπητή είναι το μέρος, και διορθώστε με παρακαλώ πολύ, είναι το μέρος από όπου φεύγουν τα ferry boat για την περιοχή του, για την ίσο της Αμουλιανής, αλλά και κάποια σκάφη που έρχονται από το Άγιον Όρος, έτσι, κάποια φορτηγά κλπ. Ωραία, άρα καλά τα λέω, έτσι. Λοιπόν, τι είναι ακριβώς αυτό το λιμενικό φυλάκιο που θα εγκαινιάσει αύριο ο Υπουργός, κύριε Δουλάκη? Ναι, ακούστε, εκεί στην Τρυπητή υπήρχε εδώ και κάποιες δεκαετίες ένα μικρό οίκημα που είχε κατασκευαστεί από την Ομαρχία Χαλκιδικής τη δεκαετία του 1980 για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των λιμενικών που έκαναν, εκτελούσαν την υπηρεσία εκεί στην πολυθμιακή γραμμή της Τρυπητής. Ωστόσο, αυτό το οίκημα είχε μείνει ανενεργό για αρκετό διάστημα. Και με συνεργασία της δικής μας υπηρεσίας, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αριστοτέλη και του Λιμεναρχείου Ιερισσού, αποφασίσαμε να το αναβαθμίσουμε. Έγινε καταρχήν η τακτοποίηση του πολυδομική. Στη συνέχεια το ανακαινήσαμε εκβάθρον και ταυτόχρονα κινήσαμε τη διαδικασία να ενεργοποιηθεί ως φυλάκιο, δηλαδή ως οργανική δομή του Λιμεναρχείου της Ιερισσού. Αυτό πράγματι επιτεύχθηκε, έγινε η παραχώρηση εκ μέρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στο Λιμεναρχείο της Ιερισσού, εκδόθηκε και η σχετική κεία για την ίδρυση του λιμενικού φυλακίου και αύριο έχουμε τα εγκαίνια. Το φυλάκιο επανδρώνεται με 4 άτομα προσωπικό καταρχήν και ελπίζουμε ότι θα αυξηθούν αυτά τα άτομα ώστε να μπορεί να το πορθμίο αυτού της Τρυπητής να έχει την παρουσία του λιμενικού σώματος κατά το δυνατόν τη μεγαλύτερη διάρκεια του χρόνου. Άρα λοιπόν αυτό γίνεται καθαρά μόνο για την από Τρυπητή Αμουλιανή, έτσι, για να ελέγχουν... Ναι, η συμπληρωνία της Αμουλιανής, η οποία όπως ξέρετε έχει αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, η επισκεψιμότητά της είναι πολύ μεγάλη. Ευχάριστο είναι αυτό, κύριε Πρόεδρε, που μου λέτε, πολύ ευχάριστο είναι αυτό. Πολύ ευχάριστο. Ναι, είναι πολύ ευχάριστο. Έχει, ναι. Πέρυσι, μάλιστα, είχαμε κάνει και ένα έργο, μια επέμβαση εκεί με χρήματα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Αποκαταστήσαμε το κατάστρωμα της προβλήτας, το οποίο ήταν σε άθλια κατάσταση και αυτό. Τώρα είναι αρκετά λειτουργική η προβλήτα. Έχετε και το φυλάκιο τώρα να δώσει την δυνατότητα στο λιμενικό σώμα να ασκεί καλύτερα τα καθήκοντά του εκεί. Και νομίζω ότι θα δίνουν μια καλύτερη εικόνα στους επισκέπτες της περιοχής μας και βέβαια μια ασφάλεια από την Τρυπητή. Γίνεται κυρίως μεταφέρονται τα μεγάλα, τα βαριά μηχανήματα προς το Άγιο Όρος, φορτηγά. Με φορτηγά, φορτωμένα με ξυλία και συνήθως. Ναι. Ναι. Κάτι άλλο, κύριε Πρόεδρε, με την ευκαιρία που είστε μαζί μας στον αέρα, ποια άλλα έργα βρίσκονται σε εξέλιξη, αν υπάρχει κάτι στα χαρτιά ίσως, ή αν βρίσκεται σε εξέλιξη κάτι που αφορά την περιοχή της αρμοδιότητος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου του Δήμου Αριστοτέλη? Υπάρχει κάτι άλλο πολύ, που τρέχει αυτή την περίοδο? Για την ερώτηση, γιατί μου δίνει την ευκαιρία να μιλήσω για ένα θέμα το οποίο έχει τελευταία απασχολήσει την επικαιρότητα αρκετά. Και είναι το θέμα του λιμανιού της Ουρανούπολης. Ήμασταν προχθές εδώ, είχαμε ολόκληρη συζήτηση εδώ με το λιμάνι. Καλά, εκείνο που πολλοί το έχουν χαρακτηρίσει, κύριε Πρόεδρε, μου επιτρέψετε, λιμάνι φάντασμα. Λοιπόν, πράγμα. Και εγώ το λέω, νιώσα, ήμουνα και γέρασα, δηλαδή τέτοιες εκφράσεις, σαν το γιοφύρι της Άρτας. Και πολύ καλά η κυρία Χατσταματίου την άλλη φορά που την είχαμε εδώ, τη συνάδελφο εδώ που μιλούσαμε, είπε τουλάχιστον το λιμάνι της Άρτας, το γιοφύρι της Άρτας έγινε τουλάχιστον. Λοιπόν, εκείνο έγινε. Θα μου πείτε, βάλαν την γυναίκα, τέλος πάντων, του αρχιμάστορα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι τι έγινε το γιοφύρι της Άρτας. Αυτό δεν λέει να γίνει ποτέ. Τι γίνεται με αυτή την ιστορία, κύριε Δουλάκη? Πράγματι λοιπόν αυτό που πρέπει καταρχήν να πούμε, ότι έχει δίκιο ο κόσμος που διαμαρτύρεται αγανακτισμένος. Αγανακτισμένοι, δίκιο έχουν φυσικά. Φυσικά έχουν δίκιο. Γιατί έχει κλείσει δεκαετία από την ημέρα που ξεκίνησε. Έχει 8 χρόνια από την ημέρα που εγκαταλείφθηκε. Και πρέπει οπωσδήποτε επειγόντως να δοθεί μια λύση. Γιατί και ήδη όταν ξεκίνησε το λιμάνι υπήρχε πολύ μεγάλη ανάγκη για το λιμάνι και πολύ περισσότερο σήμερα, μια δεκαετία μετά, τα πράγματα έχουν
φτάσει στο απροχώρητο με την έννοια ότι αυξάνεται κάθε χρόνο η επισκεψιμότητα αυτού του λιμανιού. Και αυτό παραμένει ίδιο. Περισσότερες από 700.000 από επιβάσεις, κοντά στο εκατομμύριο είμαστε πλέον. Φανταστείτε τι. Είναι μια τεράστια κίνηση. Σε όλη την Βόρεια Ελλάδα δεν υπάρχει κάτι ανάλογο με αυτό που έχουμε στην Ιωαννούπολη. Και αντί για λιμάνι έχουμε μόνο μια προβλήτα και αυτή στο κακό της του χάλι. Της κακιάς ώρας. Εγώ απορώ πως δεν σκοτώθηκε κανένας άνθρωπος που δεν έπεσε καν αυτοκίνητο μέσα στη θάλασσα εκεί πέρα. Γιατί έχω κάνει και εγώ, μπαίνω και εγώ στο όρος με αυτοκίνητο. Δηλαδή με το ζόρι που να σε οδηγάρα, ας πούμε, για να μπεις μέσα. Τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα. Έχετε δίκιο. Απαράδεκτα πράγματα. Και εγώ να σας πω, έχω από την πρώτη στιγμή που δημιουργήθηκε το λιμενικό ταμείο εδώ στην περιοχή μας, που ήταν ευλογία η αλήθεια είναι για την περιοχή μας. Για όλο τον νομό, για όλου μας. Έτσι. Για να μην εξαρτώμαστε από άλλα κέντρα. Έτσι, κατάλαβα την έννοια. Ασχοληθήκαμε όσο μπορούσαμε περισσότερο. Υπήρχαν πάρα πολλές ελλείψεις και δυσκολίες. Κάποια καταφέραμε να τακτοποιήσουμε. Δηλαδή, το πρώτο και βασικότερο ότι κάναμε τη χερσαία ζώνη του λιμένα, που δεν υπήρχε. Μας έδωσε λοιπόν αυτή η πράξη, μας έδωσε την δυνατότητα να μπορούμε πλέον να επεμβαίνουμε, να έχουμε λόγο και ρόλο στο λιμάνι αυτό. Έτσι, στη συνέχεια ασκήσαμε όσο μπορούσαμε πιέσεις προς την περιφέρεια, η οποία είναι και ο φορέας υλοποίησης του έργου. Υπήρχαν όμως πάρα πολύ σημαντικές δυσκολίες. Αυτή τη στιγμή έχουμε συμφωνήσει με την περιφέρεια να συνάψουμε μια προγραμματική σύμβαση. Έχει περάσει από το δικό μας το διοικητικό όργανο και από τις περιφέρειες και περιμένουμε την τελική έγκριση να υλοποιήσουμε ένα έργο άμεσης επέμβασης που θα λύσει τα κάποια προβλήματα λειτουργίας, ας πούμε. Κάποια από τα προβλήματα, γιατί είναι πάρα πολλά. Ναι. Και θα βοηθήσει να επανεκκινήσει η εργολαβία που έχει σταματήσει. Μάλιστα. Ναι, μας τα εξηγούσε εδώ και ο κύριος Μίτιτζης την προηγούμενη φορά εδώ σε μια συνέντευξη, κύριε Δουλάκη, που μας έλεγε ότι έγινε άφαντος ο εργολάβος. Ψάχνετε να τον βρείτε και δεν τον βρίσκεται, ας πούμε. Δηλαδή, τραγικά πράγματα. Όχι, δεν είναι ακριβές αυτό. Απλώς δεν ξέρω, εγώ σας λέω ότι μου είπε ο κύριος πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου και της περιοχής. Ναι, ναι, δεν είναι ακριβές αυτό. Εμείς δηλαδή έχουμε επικοινωνία με τον εργολάβο. Απλώς δεν έχουμε τη δυνατότητα εμείς, σαν φορέας, να πιέσουμε περισσότερο προς μία ή άλλη κατεύθυνση. Αυτό είναι έργο της περιφέρειας. Κατάλαβα τι λέτε. Ούτως ή άλλως θα τα πούμε και αύριο εκεί και με τον κύριο Υπουργό. Θα τα πείτε βέβαια και εσείς. Δεν ξέρω αν έχετε μιλήσει με τον Υπουργό ή θα μιλήσετε αύριο. Τον υποδεχτήκαμε και τον χαιρετήσαμε. Τον προειδεάσαμε όμως ότι αύριο θα έχουμε μια κουβέντα και με τους τοπικούς φορείς εκεί της Ουρανούπολης. Γιατί νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία για μας η επίσκεψή του και θα πρέπει να την αξιοποιήσουμε. Θα πρέπει να του δώσουμε να καταλάβει πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα και ότι πρέπει με κάθε τρόπο να ξεπεραστούν όποια εμπόδια υπάρχουν ώστε να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί αυτό το έργο. Τα πάτε καλά με το λιμενικό ταμείο, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, κύριε Βουλάκη, ή σας ήρθανε όλα πολύ απότομα έτσι για να κλείσουμε? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει αυτό που λέμε πεδίο δόξης λαμπρών. Υπάρχουν πάρα πολλά. Έχετε εγκληματιστεί, να το πω έτσι. Η εγκατάλειψη ήταν πολύ μεγάλη και αυτό έχει και το καλό ότι ό,τι κάνουμε φαίνεται. Νομίζω ότι έχουμε περάσει στον κόσμο μια καλή εικόνα, γιατί προσπαθούμε και η προσπάθειά μας αρχίζει και φαίνεται σιγά σιγά. Έχουμε όμως πολύ δρόμο μπροστά μας μέχρι να πούμε ότι θα είμαστε ικανοποιημένοι